να το κάνετε έτσι για να πάρει και λίγο τη φόρμα, να τσαλακώσει στις γωνίες εκεί που θα μπει μέσα, εντάξει. Γύρνα το λίτσα μου. Ωραία, μυστικά. Όπως είναι αυτό έτοιμο, ναι. Όπως είναι έτοιμο, κάθετε μέσα και πάμε τώρα. Κάτσε να το κατεβάσω να το βλέπετε. Λοιπόν, καλό μπάνιο. Καλό μπάνιο. Κάτσε να πρέπει να βάλω ένα δύο ακόμα. Έχω κόψει έξι. Ωραία, έτσι, ωραία. Και δεν λιώνουν. Ε. Καλέ, γίνονται δηλαδή, φανταστικά, σου λέω. Αυτό μετά ψήνεται και γίνεται μία κρέμα όλο μαζί. Είδες εδώ μέσα. Το έφαγες, είδες, το χτύπησες. Γίνεται όλο ένα πράγμα. Έτσι. Μου σκεύεις εσύ να φέρω εγώ από εδώ τη σοκολάτα μου. Και κομμάτια σοκολάτας και σταγόνες. Ό,τι έχω τέλος πάντων βάζω. Πώς μπορείς από το τίποτα, δηλαδή από λίγα πράγματα, να βγάλεις ένα ωραίο στο τραπέζι σου και να γίνει χαμός. Καταρχήν να πω ότι χθες με τη Βασιλόπιτα έγινε το έλα να δεις. Αχ, μου το είπανε. Στο site έγινε σκοτωμός. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι μισές ήδη την έφτιαξαν και του χρόνου να είστε καλά με υγεία. Στείλατε ωραία μηνύματα, να είστε καλά. Μου είπαν ότι ήταν εξαιρετική. Έτσι, ήταν φανταστική η λίτσα μου. Να συντυπώσουμε τα κορίτσια εδώ, να την πάρεις. Λοιπόν, θα κάνω μία στρώση κάτω, έτσι. Θέλω να καλυφθεί καλά η φόρμα μου, έτσι. Να γεμίσει. Γίνεται, έτσι. Ναι, να γεμίσει καλά η φόρμα μου κάτω. Προσπαθώ όταν βάζω τώρα να βάζω μόνο τα κρουασάν μου. Να γεμίσουν οι γωνίες καλά. Ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Είδες τι ωραίο πράγμα. Πρωτότυπο. Έτσι. Ωραία, καλά, να καθίσει για να μπορώ. Να έχει όγκο θέλω από κάτω για να μπορώ να το βγάλω μετά. Και μη φοβάστε, άμα σας χαλάσει, άμα σας κοπεί, άμα σας σπάσει, κανένα πρόβλημα. Μέσα λοιπόν θα βάλω λίγες σταγόνες σοκολάτας ή μπορώ να βάλω και κομματάκια, ό,τι μου περισσεύει. Κομματάκια, έτσι. Θα μπορούσα να βάλω μέσα και μερικά σοκολατάκια σπασμένα, σοκολατάκια που έχουν λικέρ. Και αυτά είναι μαγικά. Και θα ρίξω μέσα και λίγη πραλίνα εδώ με σοκολάτα. Έτσι. Αυτό είναι αρκετό. Και ξεκινάμε. Το τίμησαν ιδιαιτέρως. Έτσι, μπράβο. Από πάνω λοιπόν κάνω μία δεύτερη στρώση. Το γεμίζω καλά. Έτσι. Πώς κάνει τη γεύση σουφλέ περίεργο. Είδες. Είδες τι ωραίο που γίνεται. Ναι. Θα βάλω ακόμη ένα-δυο για να καλύψω τις γωνίες μου. Και να σας πω ότι θέλει ψήσιμο, αν το βάλετε σε αντίσταση, θέλει ψήσιμο γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Το βλέπετε. Πότε είναι ψημένο? Όταν πατάω από πάνω, έχει κάνει κρούστα μεν και νιώθω ότι η κρέμα μου είναι ψημένη, εντάξει. Πατάω, κόφτω για αυτό που είναι ωραίο το στρογγυλό. Ωραίο και αυτό, ναι. Λοιπόν, εδώ, δες μέσα εδώ και αυτά. Εάν τα βάλετε σε αέρα, θα ψηθούν πιο γρήγορα, αλλά θα μου τα αφήσετε να σταθεροποιηθούν, παιδιά, γιατί μετά, την ώρα που θα το βγάλετε, δεν θα μπορείτε να το βγάλετε εύκολα από τη φόρμα σας. Θα πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι 20 λεπτό. Και μετά, όπως είναι όλο μαζί, θα σηκώσετε αυτό, τάκ, και θα το βγάλετε, εντάξει. Λοιπόν, καλό ανακάτεμα. Τον αποδογυρίζουμε μετά. Δεν τον αποδογυρίζω. Όπως είναι, να, θα δω τώρα αν είναι ψημένο αυτό, να σας το βγάλω. Να σας το δείξω. Όπως είναι με το χαρτί το βγάζω. Το βγάζω με το χαρτί, το ακουμπάω εκεί πάνω κρυώνει, και το μετά πιάνω και το βάζω. Να, άνοιξε το εδώ μέσα, να δεις τι ωραίο που έγινε. Ναι, είναι αυτό, πολύ ωραίο, αυτό, το έδειξε. Μπράβο. Τέλειο. Και από μέσα, ρε παιδί μου, αισθάνεσαι ότι έχει. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κομμάτια κουράσαν. Αισθάνεσαι ότι έχει και κρέμα και σοκολάτα σουφλέ. Δεν το καταλαβαίνεις το κρουασάν. Έτσι, μπράβο. Είναι άλλη συνταγή. Είναι άλλη συνταγή, είναι άλλο πράγμα. Το τρως, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει το κρουασάν μέσα. Τέλειο. Αλλά η γεύση που αφήνει, η γεύση βουτύρου είναι μαγική. Λοιπόν, το υπόλοιπο υγρό μου από πάνω. Α, το βούτυρο κάνει που έχει το κρουασάν τη διαφορά. Είναι μαγική. Η ζύμη είναι φανταστική. Γι' αυτό σας λέω ότι και σκέτα είναι τέλεια. Τρώγονται τέλεια. Αλλά αν θέλετε να κάνετε και κάτι πιο ιδιαίτερο, μπορείτε πολύ ευχαρίστως. Μπαίνει στο φούρνο. Αν το βάλω αέρα, γιατί τώρα έχω πολλά πράγματα μέσα και αν έχω πολλά πράγματα, είπαμε βάζω αέρα. Θα ψηθεί λιγότερη ώρα. Κάτσε να βγάλω αυτό, να δω αν μπορώ να το ξεφορμάρω. Μέχρι να το βγάλω, πάμε να δούμε μία το δωράκι μας. Βεβαίως, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά να σας δώσουμε. Έχουμε προϊόντα από τραπέζι τη Βίκο. Με καρέκλα και όλα αυτά τα προϊόντα, παρακαλώ λίγο να το δούμε. Από τη Βίκο με πολύ πολύ αγάπη. Ακόμα και για το καφέ και για το γάλα μπρίκια, ωραία, τηγάνια, κατσαρόλες, κουτάλες, τίκι. Για τις κουτάλες σας, σε κόκκινο χρώμα μπορούν να γίνουν δικά σας. Εάν αργυρό μου, τι κάνουν, καλέσουν. Κάνουν στο 90, 11, 51, 51, 70. Για να δω, ένα τάκ θέλει ακόμα ψήσιμο, απλά θέλω να... Δεν είναι ψημένο, έτσι, γιατί είπαμε θέλει γύρω στα 40 λεπτά. Όταν θα ψηθεί, πώς το καταλαβαίνω, πατάω εδώ και βλέπω. Εδώ είναι λίγο νερουλή η κρέμα. Απλά θα προσπαθήσω να σας το βγάλω για να δείτε πώς ξεφορμάρω. Αφού μου ψηθεί ακόμη, θέλει ακόμη 5 με 6 λεπτά, θα το αφήσω να σταθεί και 10 λεπτά εδώ πάνω, να κρυώσει λίγο, να σφίξει. Και μετά όπως είναι, θα το πιάσω από εδώ. Τώρα το βγάζω απλά να το δείτε, δεν και είναι μετά έτοιμο. Μετά το πιάνεις. Ναι, το βλέπετε, θέλει ακόμα λίγο. Αρχίζει και κάνει σώμα.
Θέλει ακόμα λίγο ψήσιμο. Ναι, το αχνίζεται, ναι, θέλει 5-6 λεπτά. Κοίτα εδώ, δηλαδή, όταν σα λέω έχει κρέμα μέσα. Ναι, και... κρεμένιο. Σοκολατένιο κρεμένιο. Ωραίο. Μέσα εδώ, κοίτα τι γίνεται. Είναι μαγικό. Απλά θέλει ψήσιμο. Θα το ξαναβάλω μέσα εγώ. Αργυρό μου, το... με επιτρέψει να το πάρω. Βεβαίω, θα το πάρει να κεράσουμε τα παιδιά. Φιλάκια πολλά, εγώ να είστε καλά. Να το δώσω στον Φάνη για να το πάει σε όλα τα παιδιά στο Netflix. Θα το πα. Που έχεις πολύ καλό. Όπα, για έλα εδώ. Κοίτα καλό λίγο, δεν κοίτα κανένα εσένα. Που λοιπόν, έχεις πολύ καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, netwix.gr. Κοιτάμε στα μάτια. Σε κοιτάζω. netwix.gr. Μπείτε όλοι μέσα. Εντάξει, εγώ έχω δύο εκπομπές, βεβαίως, γιατί είμαι μεγάλο στάρ. Ναι. Μέρη Θηναθάκη μαζί μας. Είσαι κάτι σαν το Θέμη στο Μάντεση εκεί. Όχι, εμείς είμαστε Netwix. Μάλιστα. Είμαστε άλλη φάση. Εντάξει, δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος. Καλύτερη. Πολύ ωραίο και το. Είναι καλύτερη, Θέμη μου, γιατί είναι λίγο πιο προχώ η καταστάσεις εκεί. Μαζί με τη Σινατσάκη. Έχουμε Μέρη Θηναθάκη. Έχετε Μέρη Θηναθάκη. Συγγνώμη, συγκρίνω στο ΜΑΤ, θα τρελαθώ τώρα. Τι συγκρίνω στο ΜΑΤ. Τι είναι το ΜΑΤ. Μάτω, όπως λέμε, τρελά. Πείτε μου για το Netflix, λοιπόν, τα ζώδια. Θα μπει ο κόσμος στο netflix.gr. Ναι. Έχουμε μέσα πολύ ωραίες εκπομπές. Βασικά οι δύο καλύτερες είναι δικές μου, το ένα στα γρήγορα και το άλλο του Φανή. Έχουμε τη Μέρη τη Σινατσάκη, βεβαίως. Ναι. Πολύ καλό Mary παιδί. Μέρη μη. Ευχαριστώ. Εντάξει, φύγε τώρα, Μέρη. Έλα εδώ, πλάκα σου κάνω. έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Να μπει ο κόσμος να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Χιουμοριστικές. Αστεία κάνω μόνο εγώ. Η Μέρη προσπαθεί. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Είμαστε πολύ φίλοι μεταξύ μας όλοι εκεί και πέρα. Και περνάτε καλά στα καμαρίνια. Όχι, δεν μιλάμε καθόλου μεταξύ μας, αλλά όλα καλά. Θα το πάρω στα παιδιά του. Θα το πάρω σπίτι μου. Δεν υπάρχει καμία